Αδιανόητος πόνος. Ο θρήνος μιας μάνας που έχασε το παιδί της. Ξαφνικά, χτυπημένος από τον κορονοϊό, χωρίς να έχει άλλα προβλήματα υγείας, μόλις τα 52 του χρόνια. Η μητέρα του Σταύρου, υπαλλήλου σούπερ μάρκετ από την Καβάλα, που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ξεσπά για πρώτη φορά στο Live News. Σήμερα θα έρθαμε το γιο μου. Θάψαμε σήμερα το γιο μου. Κάνω κουράγιο να στηριχτώ, να περιποιηθώ τον πεθαμένο μου και τα άλλα τα παιδιά μου να τα δώσω ψυχραιμία. Καμιά μάνα να μην το περάσει στην κατάστασή μας. Το σοκ, τη στεναχώρια, τα τηλέφωνα πώς θα πάρεις. Την κλεισούρα μας, την απομόνωση που δεν μπόρεσα το παιδί μου να το χαϊδέψω, να νομίζει ότι είμαστε εκεί, ήταν μόνος του. Και ήρθε μέσα στο σακίδιο. Κανένας να μην το δει άλλο. Όλα έγιναν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Αρχικά κάποια συμπτώματα. Πολύ σύντομα όμως η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Μέσα σε λίγο διάστημα χάθηκε το παιδί μου. Τι να πω. Είχε 38 και 2, τον είπαν είσαι θετικός, τον έφυλαν στην Αλεξανδρούπολη. Ήτανε με οξυγόνο, το έβγαζε λίγο, μιλούσε. Κοντά εβδομάδα ήτανε που ήτανε διασωληνωμένος. Ο 52χρονος ανήμερα του προφήτη Λία ανέβασε πυρετό, θεώρησε όμως ότι δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Και είχε πυρετό. Ως 38 έπαιρνε ένα τεπών, κατέβαινε. 4 μέρες το καθυστερήσαμε και λέγαμε μωρέ τώρα αν πάει στο νοσοκομείο θα λένε έτσι, θα τον κρατήσουν. Αλλά ύστερα πήγε σε πνευμολόγο και από εκεί στο νοσοκομείο. Στις 26 Ιουλίου μπήκε στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, όπου και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. Ο Σωτήρης Τσιόδρας ενημερώθηκε αμέσως για το θάνατο του 52χρονου, που δεν είχε άλλα υποκείμενα νοσήματα. Ήταν γερός. Είχε πάθει πνευμονία παλιά, 25 χρόνια. Πολλά χρόνια πιο μπροστά. Ήταν θερίο άνθρωπος. Δεν έπαιρνε ούτε για ζάχαρο, ούτε για πίεση. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Το ίδιο διάστημα που νοσούσε ο 52χρονος νοσηλευόταν ως κρούσμα κορονοϊού και ο 83χρονος πατέρας του, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να το ξεπεράσει. Ο άντρας μου πιάστηκε πιο λαφριά. Είναι στο σπίτι τώρα, είναι και καλά. Αλλά είμαστε σε καραντίνα άμεσα. Με το μέσο όρο ηλικίας των κρουσμάτων του κορονοϊού να έχει μειωθεί δραματικά, όλο ένα και περισσότεροι νέοι αφήνουν την τελευταία τους πνοή χτυπημένοι από τον ιό. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις πρόκειται για ανθρώπους που φαινομενικά δεν αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα υγείας.